Όμιλος Φουσκωτών Σκαφών Χίου είναι έτοιμος για την αναχώρηση για τη Σάμμο. Στο Καρλόβαση της Σάμμου φέτος ορίστηκε και γίνεται η 7η Πανελλήνια Συγκέντρωση Φουσκωτών Σκαφών. Η 5η ήταν στη Χίο, αν θυμάστε, πρόπερση το 2010. Πέρσι είχαμε πάει στην ΚΟ και φέτος ήρθε η σειρά της Σάμμου. Λοιπόν, ο Νίκος Ομυριστής, ο πρόεδρός μας, δύο λόγια για το τι πρόκειται να γίνει, για τις συμμετοχές και τι λένε οι Σαμμιώτες που μας περιμένουν κάτω. Λοιπόν, οι Σαμμιώτες μας περιμένουν πώς και πώς, γιατί υπολογίζουν στο ναυτικό όμιλο δικό μας την πιο μεγάλη συμμετοχή από όλη την Ελλάδα, από ό,τι λένε τα παιδιά κάτω. Μάλιστα. Οι συμμετοχές μας εμάς κάτω στο Καρλόβαση θα είναι περίπου γύρω στις 20 βάρκες. Ίσως έχω και λίγο παραπάνω αύριο, αν φτιάξει ακόμα λίγο καιρός. Γιατί δεν βοήθησε και ο καιρός. Ήταν παραπάνω συμμετοχή, αλλά εντάξει, κάτι τελευταία στιγμή λίγο καιρού. Εντάξει, είχαμε κάποια πισωγυρίσματα τέλος πάντων. Πιστή στο ραντεβού μας, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, στην 7η Πανελλήνια Συγκέντρωση. Θα είμαστε και εμείς κάτω, θα δώσουμε το δυναμικό παρόν μας. Ο καιρός, από ό,τι βλέπω, είναι ένα 5 προς 6. Θα έχουμε λίγο θέμα ανούλα τέλος πάντων. Εντάξει, θα το περάσουμε, δεν είναι η πρώτη φορά. Είμαστε θαλασσόλικοι. Αυτό ακριβώς, δεν είναι η πρώτη φορά. Εντάξει, θα κουνηθούμε λίγο, θα πάμε. Μάλιστα, να πούμε ότι μαζί με τον όμιλο, φυσικά οι συμμετοχές εκτός από τους άντρες είναι και οι γυναίκες, είναι και τα παιδιά. Είναι μια οικογενειακή συμμετοχή για μια πανελλήνια γιορτή. Δεν είναι μια απλή συνάντηση. Είναι γιορτή, είναι ένα τριήμερο γλέντι. Έτσι. Που ξεκινάει από την αγάπη για τη θάλασσα, από την... Πάνω από όλα αυτό μας έχει ενώσει, έτσι, ακριβώς, η αγάπη μας για τη θάλασσα μας έχει ενώσει σε όλη την Ελλάδα. Πολύ κόσμο από όλη την Ελλάδα, έχει φέρει κοντά ανθρώπους που έχουν αυτό το κοινό χόμπι, αλλά και την κοινωνική παροχή εάν χρειαστεί, διότι οι όμιλοι ανά την Ελλάδα έχουν συμμετέχει πολλές φορές, ας πούμε, με την εθελοντική τους προσφορά σε πάρα πολλές δύσκολες καταστάσεις, ας πούμε, και έχουν φέρει πολύ καλά αποτελέσματα. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, δεν είμαστε μόνο διασκέδαση, λέει, με λίγα λόγια, ακριβώς. Έχουμε και ένα κοινωνικό ρόλο. Ήδη ο δικός μας όμιλος εδώ είναι ενταγμένος στην πολιτική προστασία. Έχουν συμβεί κάποια περιστατικά, είτε λεγόταν τότε με το Θεόφιλο, να μην τα λέμε τώρα, τέλος πάντων, ένα-ένα. Απευθείας ο όμιλος έτρεξε και έδωσε ό,τι μπορούσε, όλη τη βοήθεια που μπορούσε να δώσει. Μπράβο. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς θα φύγουμε τώρα σιγά σιγά από εδώ, από το αεροδρόμιο, απέναντι από το αεροδρόμιο που είναι η γλίστρα μας. Και σιγά σιγά αναχωρούμε, με προορισμό το Καρλόβαση της Σάμμου. Εμείς θα τα ξαναπούμε στο Καρλόβαση. Εσείς δείτε λίγα πλάνα της αναχώρησης. Μετά καθοδόν δεν ξέρω αν θα μπορέσω να σας χαρίσω μερικά πλάνα. Εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες. Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, παιδιά. Καλό μας ταξίδι. It's been so long that I haven't seen your face. I'm trying to be strong, but the strength I have is washing away. It won't be long before I get you by my side and just hold you, tease you, squeeze you, tell you what's been on my mind. Καλώς σας βρήκαμε! Έχουμε καπετάνιες εμείς, δεν ταλαιπωρούμαστε!
Και έτσι λοιπόν έφτασε και η τελευταία μάλλον αποστολή για σήμερα στο λιμάνι του Καρλοβασίου για την τριήμερη συνάντηση, την 7η Πανελλήνια των Φουσκωτών Σκαφών. Πάρε κι άλλο λίγο! Η ώρα της αποβίβασης. Εντάξει, τα παιδιά ήρθατε καλά. Μπράβο. Ο μόνος ο πρόβλημα είναι άλλο. Δες αυτό και εντάξει, δεν είναι. Πάμε να το πιάσουμε το πίσω. Να το νοκώ αυτόν τώρα. Ναι, εντάξει. Μάλιστα, αμαθώς. Thank you.
εγώ το ήθελα κοντά σου να έρθω. Απόλαυσο φρέσκο αγέρα, έχεις πέφτει στα νερά. Από τότε τόσα χρόνια η καρδιά μου λαχταρά. Και κίτρο που την ναξώ και στη φωτάρα μια βραδιά το κεφί θα ναψώ. Τα ωραία μας χωριά και να σε πάρω κούκλα μου να πάμε για την άξο. Στήσα μου και την άξο, τον αέρα σου θα αλλάξω, τον αέρα σου θα αλλάξω, με στοιχείο και την άξο. Κι όταν μας έβρει ο καιρός, θα σε κοστώ την μόνη.